σωτό. Αλλά μέσα μας σε μια γκάζινα αγεπτήρετο. Ξέρεσαι εδώ, ξέρει κι εσύ το γρανάτια στα νερά. Καλώς σας βρήκα για άλλη μια φορά. Καλή αρχή να έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πώς αισθάνεσαι και σε τι φάση είσαι? Είμαι στη φάση του λίγο πριν βγω επί σκηνής και είμαι πολύ αγχωμένη. Δεν σου φαίνεται? Έχεις μια πραότητα, μια ηρεμία. Α, ναι. Είναι παραπλανητική. Τι το κάνει αυτό, τι μας παραπλανά? Προσπαθώ να είμαι ήρεμη, να μην έχω άγχος. Τώρα βγαίνει ο Χρήστος, οπότε ψυχολογικά, ξέρεις, έχω αρχίσει να αγχώνομαι. Έχεις πολύ ωραίο μαλλί, καινούριο look, το φουντωτό μαλλί. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ποια νου ιδέα ήταν δική σου? Κοίταξε, η δική μου και της hair stylist, η οποία μου είπε ότι ήταν, έπρεπε να αφήσουμε το μαλλί να ξεκουραστεί λιγάκι. Είναι το και φυσικό το αφήσαμε. Δηλαδή. Ναι, είναι το φυσικό μου. Απλά κάναμε μερικές έξτρα. Στολίδι φορά στα μαλλιά, μια ωραία στέκα. Ναι, έτσι, λίγο goth, λίγο περίεργη. Και πολύ λαμπερό φόρεμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι του Βρετού Βρετάκου, όπως και το προηγούμενο. Το κόκκινο που φορούσαν στα άστρα στη Θεσσαλονίκη. Έχεις να έρθεις πόσο καιρό? Από πέρυσι το χειμώνα, ήμασταν εδώ 4 μήνες. Έχεις λοιπόν εμπειρία από το κοινό της Θεσσαλονίκης? Καλά, πλάκα κάνεις. Τι λες τώρα, ήρθα για ένα μήνα και κάτσα 4. Δεν το συζητάμε. Είναι όντως πιο ζεστό από άλλες πόλεις? Δεν είναι θέμα είναι ζεστό. Είναι, παιδιά, είναι πιο οικείο. Πιο οικείο. Αισθάνεσαι πιο άνετα μαζί τους. Εμείς έξω, ναι, είδαμε μία κυρία, ναι, ορεοτάτη, ναι, η οποία είναι η πεθερά σας. Βλέπω είναι κοντά σας, εκτός από το ετεροήμιση που είναι πάντα στο πλευρό σας. Και ακόμα σας προσέχει, σας ακόμα δεν είναι επίσημα πεθερά μου. Έτσι, αλλά ναι, είναι η μητέρα του συντρόφου μου, βεβαίως. Είναι οικογενειακή υποστήριξη. Βέβαια, είναι. Μετά θα έχω την οικογένειά μου κοντά, επειδή οι γονείς μου δεν μπορούσαν να παρευρεθούν. Είπα στους δεύτερους γονείς να. Είπαμε να είναι εδώ πότε μαζί μας. Πότε με το καλό γάμος δηλαδή? Όχι, δεν υπάρχει τέτοια. Ακόμα αυτή η σκέψη δεν έχει μπει στο μυαλό μας. Έκανα μια φανταστική φωτογράφηση πρόσφατα για το Downtown. Ήταν για καλό σκοπό, για την ημέρα κατά του AIDS. Ήταν λίγο τολμηρή όμως η φωτογράφηση αυτή. Η δική μου νομίζω ήταν η πιο σεμνή. Η πιο σεμνή. Έπρεπε να είναι έτσι, γιατί αυτό είναι άλλωστε και το σλόγγαν, ότι η αρρώστια δεν είναι να κάνει διακρίσεις. Σου άρεσε αυτή η εμπειρία, συμμετείχες με ευχαρίστηση? Βέβαια, το συζητάς. Νομίζω και εσύ δεν θα το έκανες. Όλοι μας. Και εσείς δεν το κάνετε, τα παιδιά στην κάμερα, έτσι. Τις τελευταίες εξελίξεις θα έχετε ακούσει και εσείς, θα έχετε ενημερωθεί για τον γνωστό ηθοποιό που έχει μπλέξει με την ιστορία. Αχ, παιδιά, δεν θα θέλετε να σχολιάσει? Κάποιοι πάνε να συνδυάσουν το χώρο του θεάματος, των καλλιτεχνών με τα ναρκωτικά. Κακώς πάνε να το συνδυάσουν, γιατί δεν νομίζω ότι έχει φορά μόνο το χώρο του θεάματος αυτό. Είναι βέβαια, απλά όταν κάποιος είναι στον χώρο του θεάματος, το πράγμα βγαίνει και έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Ωραία, καλή προμιέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να περάσετε όμορφα. Φιλάκια. Και να φταίς εσύ στην εντατική, να με βρεις εκεί έτοιμος να φύγω από αυτή τη γη. Στην εντατική, να με βρεις εκεί έτοιμος να φύγω. Και να φταίς εσύ και να φταίς.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, ομορφιές μου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας επιλέξατε να πάω σε μια πέρα σαν όμορφα. Μεγάλη μας τιμή. Να είστε πάντα καλά, να έχετε την υγεία σας. Ο Θεός μαζί σας. Για όσους απόψε έχουν γενέθλια, να τα εκατοστήσετε. Για όσους παντρεύτηκαν ή παντρεύονται, δύο ανατόσπαρτων, καλούς απογόνους. Καλές γιορτές. Για όσους χωρίσανε, αφιερωμένο το υπόλοιπο πρόγραμμα. Από ό,τι καταλάβατε, αυτό είναι από τα καινούργια μου τραγούδια που είπα. Συνεχίζω με άλλο ένα. Καλή διασκέδαση. Σ' ένα φτηνό ξενοδοχείο, μόνος μου κι έξω κάνει γκρίνι, χωρίς κανένας να με νοιάζεται, έτσι με άφησες, θυμάμαι.